με τον Περιφερειάρχη της Ηπείρου και με ενημέρωσε ότι υπάρχει η προσφορά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για, για τη δωρεά της μελέτης ανακατασκευής. Θα υπάρξει άμεσα η προσπάθεια της ανακατασκευής. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο άμεσα από κάθε άλλο είναι οι ανθρώπινες ζωές και νομίζω ότι τουλάχιστον είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι δεν κινδύνευσε και δεν κινδυνεύει καμία ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ. Σας ενημέρωσε ο κύριος Πρωθυπουργός σε σχέση με τις προθέσεις και την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τις καταστροφές που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Άρτα. Εμείς θέλουμε να σας ενημερώσουμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι σήμερα θα βρεθεί εκεί πέρα κλιμάκιο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη. Ενώ ταυτόχρονα θα πάει και κλιμάκιο, όπως αναφέρθηκε και πριν, και από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με τεχνικό προσωπικό από τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εξετάσει τις ζημιές τις οποίες έχουν γίνει. Επίσης υπάρχει ακόμα ένα κλιμάκιο το οποίο θα μεταβεί σήμερα άμεσα, το οποίο θα είναι κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, όπου θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτό που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή της Ηπείρου, όπως επίσης και ο νομός της Ευρυτανίας. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις. Ελπίζουμε τα καιρικά φαινόμενα να βελτιωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε κοντά στους πολίτες και της Ηπείρου αλλά και των άλλων περιοχών, έτσι ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πρόβλημα για με τον Εύρο? Παρακολουθούμε και τον Εύρο από κοντά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει αρκετό νερό από ό,τι μας έχουν ειδοποιήσει που κατεβαίνει και από τη Βουλγαρία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε ετοιμότητα, δεν υπάρχει λόγος να ο κόσμος να φοβάται χωρίς να υπάρχει. Έχουν γίνει και έπαφες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.